Καλησπέρα σε όλους. Ένα σπουδαίο μυρογόνιμο γιατί σήμερα γιορτάζει ο άνθρωπος. Θέλω να διονύσω τους άνθρωπους. Θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάνος Μετζηδάκης, το χαμόγελο της ορκόνας. Θα πρέπει να μεγαλουργήσουμε τα παιδιά μας με αυτή τη μουσική. Θα πρέπει να μεγαλώνουμε αυτούς που έρχονται με τέτοιους ήχους. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα κακό ιδίωμα. Δυστυχώς, αλλά συμβαίνει. Να χρησιμοποιούμε διάφορα επίθετα για τους άλλους ανθρώπους με πολύ ευκολία, χωρίς να χρησιμοποιούμε το ένα και μοναδικό επίθετο που έχει ο άνθρωπος. Λέμε όλοι με πολύ ευκολία, αυτός έχει καρκίνο. Αυτός έχει AIDS. Αυτός είναι ομοφυλόφιλος. Αυτός είναι χοντρός. Αυτός είναι ανάπηρος. Δεν λέμε όμως, αυτός είναι άνθρωπος. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς και πάνω απ' όλα τον Δήμαρχο, τον οποίο θέλω να φωνάξω να σπίτι και αυτές τις δύο κουβέντες και μετά να σας παρουσιάσω τους καλλιτέχνες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Παπλή. Αυτή την εποχή που ζούμε, θα έπρεπε να συζητούμε για άλλα πράγματα και όχι για αυτό το αυτονόητο. Βέβαια, υπήρξε αυτή η ιδέα, η οποία ήταν του Άρη του Λουγοπέτρου, προκειμένου να στηρίξουν οι καλλιτέχνες, γνωρίζετε όλοι, αυτή την προσπάθεια. Ποια προσπάθεια? Να στηρίξουμε το κοινωνικό πρωτοπολείο, να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλους τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς που είναι σήμερα εδώ, τους τραγουδιστές, το Διονύση, που δέχτηκαν, πραγματικά το λέω, αφιλοκερδός. Άρη, έλα εδώ σε παρακαλώ. Που δέχτηκαν να γίνει αυτή η εκδήλωση στην πόλη μας, να στηρίξουμε το κοινωνικό μας πρωτοβουλίο. Βέβαια ο καιρός μας τα χάλασε. Είχαμε προγραμματίσει να γίνει η εκδήλωση αλλού, όπως ξέρετε. Δεν έγινε. Δεν πειράζει όμως, εμείς και αυτοί που είμαστε και αυτοί που θα έρθουν, θα δουν κι άλλοι σε λίγο, θα γεμίσουμε την αίθουσα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για αυτό το οποίο κάνατε και σήμερα είσαστε εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, δεν είστε μόνο εσείς, είναι και όλοι αυτοί που κατάφεραν και στήριξαν με τον ΑΒ τρόπο, οι χορηγοί μας δηλαδή, αυτή εδώ την προσπάθεια. Θέλω να τους αναφέρω, γιατί έτσι πρέπει. Εκτός λοιπόν τους καλλιτέχνες, τον Γιώργο τον Πέτριο, τον Γιάννη τον Καψάρη, τον Γιάννη τον Κατσίγεν, τον Γιάννη τον Ταβέλη και τον Άρη τον Μουκοπέτρο, τον Διονύση τον Ζάχο. Πολύ. Μου παίρνετε τη δουλειά, θα τα λέμε εγώ. Λοιπόν, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Καναβέτα για την παροχή των τραπεζοκαθισμάτων, όλα αυτά είναι δωρεά της επιχείρησης αυτής. Τα Ινοποιεία, Τίμα Παπαγεωργίου, Ινοποιείο Τρουπή, Τίμα Νασάκου, Τίμα Παναγόπουλου, Παπαδόπουλος και Σιάτσιονέψου, το Τίμα Τσέλε, τον Αντρέα τον Αυδή, το Τίμα Καλογερόπουλου, τα Κρασάνα Γνωστόπουλου, το Ινοποιείο Γεωργανόπουλου για την προσφορά του ίνου που πίνουμε απόψε εδώ δωρεάν. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ την ηχητική και φωτιστική κάλυψη με την ηχοσύνθεση των Σμιλιώτης Γνώπης και την τηλεκτρική. Καθώς επίσης και τον Δημήτρο Μποτσόνη για τη διανομή των εντύπων και την αφισοκόλληση.
τον Άγγελο τον Μελισσινό για τη φύλαξη του χώρου. Το Σεκούρι, τον Γιώργο Τορούνη για το έντυπο το προωθητικό υλικό και τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης για την προβολή της εκδήλωσης, καθώς επίσης και για όλα τα ΜΜΕ και τα μπλοκς εδώ της περιοχής μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και επίσης ευχαριστούμε την Πινακοθήκη, εδώ που μας φιλοξενεί και που μας διέθεσε την αίθουσα σε περίπτωση κακοκαιρίας. Επειδή ο καιρός λοιπόν δεν μας έκανε το χατήρι, σήμερα είμαστε εδώ. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι θα το τονίσω σε εσάς που είσαστε απόψε μαζί μας, που στηρίζετε το κοινωνικό πρωτοβουλίο με τη στήριξη των συνανθρώπων μας που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και θέλω να σας το πω ότι είναι περίπου τα 500 οικογένειες που στηρίζει το κοινωνικό πρωτοβουλίο και περίπου 4.000 οικογένειες το ΤΕΒΑ στην Αρκαδία. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι λυπηρό. Αυτό είναι. Καλή διασκέδαση λοιπόν σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εκ μέρους όλων σας ακούν τα παιδιά. Σε όλους σας πραγματικά που αφαιρώσετε μια βραδιά για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα εδώ, αγαπητέ Διονύση, να φωνάξουμε και τον μοναδικό βουλευτή που μας έκανε μια απόψη τουλάχιστον να είναι εδώ. Αν θέλεις να πεις μια ευχή, εντάξει. Λοιπόν, σκεφτείτε. Πάμε και εγώ στον βουλευτή σας. Ότι σε έρθω τελικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ευχαριστώ στον δήμαρχο που αγκαλιάζει τις προσπάθειες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους. Έχουμε ξεχάσει να βοηθάμε τους ανθρώπους. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει άνθρωπος δηλαδή. Δεν σας κάνω κήρυγμα, αν και 41 ετών έχω την εμπειρία, αλλά όχι για το κήρυγμα, ακόμα μαθαίνω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μικρή και μεγάλη εντράση. Γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος, 4.000 οικογένειες σε κάθε Δήμο, στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, ο κόσμος ψάχνει στα σκουπίδια. Μεγάλοι άνθρωποι. Και δεν μιλάμε για τις μειονότητες που και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τελικά, ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι δεν είναι. Άνθρωποι δεν είναι μόνο όσοι έχουν λευκό δέρμα. Άνθρωποι είναι όλοι. Ο ήλιος ξημερώνει για όλους. Για να υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα, θα έπρεπε αυτό σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία να μην υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εγώ θα πρέπει να ξαναναφέρω τους χορηγούς, αν και τους είπε ο δήμαρχός μας, που μου πήρε τη δουλειά. Λοιπόν, και εδώ θα σου λέει και η Ζωζό, δήμαρχε, να δηλάσουμε και λίγο. Τη Ζωζό ζει, καταρχήν. Δεν το πίστευα κι εγώ, τη Ζωζό Σακουτζάκη θα ζούσει. Την είδα στην Ταγράφη, λοιπόν, κάποια στιγμή, μια φίλη. Περπάτησε μια γυναίκα στο πλάι, έτσι, στο καβούρι. Μου λέει μια φίλη μου, μου λέει σκούντα την. Τη λέω, δεν τη σκούντα. Ξέρω, είναι έτσι, λέω, και έγινε ο μία μου και έφυγε από το μετά τη σοκ και πει το χέρι μου μέσα, θα κάνω. Μου λέει, φώναξε. Λέω, Ζωζό, μου κάνει νι. Λέω, ζεις, δείχνει μαμή. Τους λέω, πόσο χρόνο έρχεσαι. Μου λέει, δείχνει μαμή, θυμάμαι όμως την πρώτη μου περιοδία. Ήτανε στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη, της λέω. Ναι, μου λέει, στην Παλαιστίνη. Είχα πάει με τα καλουτάκια, θα έκανε μηνόπαυση τότε, εγώ ήμουν ανία. Και εκεί που καθόμασταν, ξαφνικά δεν είχαμε τότε μικρόφωνο, είχαμε χωνιά, γίνεται φασαρία έξω. Λέω, της Άννας της Καλουτά, βρε Άννα, έχει και άλλο event την περιοχή. Μου λέει καλύτερα, δεν ξέρω, μου λέει πήγαινε να δεις. Και πάμε σε πολλά πλήνω παραθυρά και φωνάζω ένα Ρωμαίο, του λέω Ρωμαίο, Ρωμαίο, έχετε και άλλο event στην περιοχή. Μη μου λέει. Του λέω ποιος είναι, μου λέει ο Χριστός. Εγώ τότε δεν τον ήξερα. Λέω ποιος Χριστός, μου λέει με τους 12. Και πάλι, το ήξερα έγινα. Μετά περάσανε τα χρόνια, επήρε ο Δαλιανίδης, τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτά από τη Ζωζό λοιπόν, η Ζωζό και εσύ. Εγώ δεν το έχω και πολύ να μιλάω. Πιο πολύ το έχω να παίζω κλαρίνα. Εύχομαι να γίνονται και στη συνέχεια και στο μέλλον πολλές τέτοιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις να βοηθήσουν τον κόσμο που το έχει ανάγκη. Και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και την αγάπη που. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου, τον Γιώργο τον Πέγκο, τον Καψάλη, τον Γιάννη τον Κατσίκα και τον Ταβέλη.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη στο αρμόνιο, τον Σάββατο τον Αλεξόπουλο στην πράξη και τον Γιάννη τον Ιατρίδη στην κεφάλα. Γιατί χωρίς την ορχήστρα μας δεν κάνουμε τίποτα, εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου, γιατί κατευθείαν με το που τους πήρα τηλέφωνο, όλοι ανταποκριθήκαν θερμά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Είναι στεφάνι.
κακό που δεν θερεύει για σας ένα λεπτό. Έχω να το φανταστώ, άιντε πώς θα την ξαναδώ. Άιντε τα πάνω το κακό που δεν θερεύει για σας ένα λεπτό.